Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας η Χριστίνα Κάσια. Χριστίνα μου, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πες μας τι μας προτείνεις αυτή τη βδομάδα. Dancing Images είναι μια performance με έκθεση video dance. Θα δούμε μέσα στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, Majestic, στις 10 Φεβρουαρίου στις 8, στις χορευτικές αυτές εικόνες. Είναι εκεί που υπάρχει ένας διαδραστικός διάλογος μεταξύ του κτηρίου της Πινακοθήκης και της Συλλογής των Έργων Τέχνης, μαζί με τους χορευτές. Αυτό το βίντεο dance θα είναι από τις 5 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου είναι διαθέσιμο, οπότε μπορεί να το δει κανείς στις ώρες λειτουργίας της Πινακοθήκης, πέρα από την performance. Παρακάτω έχουμε την Now You See Me, μας λέει η Αυγή Σταύρου, είναι μια νεαρή καλλιτέχνη η οποία έχει ως βάση την Κύπρο και θέλει να μας μιλήσει για τη διαφορετικότητα και το πώς βλέπει εκείνη τον κόσμο μέσα σε μια παράσταση από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας που μοιάζει έτσι λίγο με την καθημερινότητα, γιατί θέλει να μας δείξει ότι είναι η καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου, είναι στο πλαίσιο του Under 30, ένα ξεχωριστό ένθετο, θα το πω, του Φεστιβάλ Λευκωσίας, που παρουσιάζει καλλιτέχνες κάτω των 30. Και είναι στις 10 Φεβρουαρίου, στις 8:30. Let's Music είναι μια οικογενειακή διαδραστική συναυλία και πάλι από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, με τη συμφωνική μπάντα. Θα γνωρίσουμε εκεί χρήσιμες ή και όχι χρήσιμες πληροφορίες για τα μουσικά όργανα, για τα πνευστά, για τα κρουστά. Θα μπορεί ο καθένας να συνομιλήσει με τους 35 μουσικούς διαφόρων ηλικιών που θα βρίσκονται επί σκηνής. Θα παρουσιάσουν διάφορα έργα και μπορούμε να γνωρίσουμε έτσι λίγο καλύτερα τη μουσική. Στις 11 Φεβρουαρίου, στις 4 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Έχουμε την ημέρα των ερωτευμένων του Αγίου Βαλεντίνου, έρχεται την άλλη Τετάρτη, αλλά πριν την Τετάρτη, την Τρίτη, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για έρωτα. Είναι ένα βιωματικό εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Τι νιώθουμε όταν ερωτευόμαστε ή όταν αγαπάμε βαθιά, αυτό θα πραγματευτούν και κάνουν ένα κάλεσμα και σε νεαρούς αλλά και σε πιο μεγάλης ηλικίας ανθρώπους. Γιατί θέλουν να δουν λίγο και πώς ερωτευόμασταν πριν 50 χρόνια, πριν 20. Βλέπω εκεί είναι μια κλασική φωτογραφία προ 50 ετών, πώς που είχαν όλοι στο σπίτι μια τέτοια. Ναι. Και τι πιο ωραία αφορμή να μιλήσουμε για τον έρωτα, που είναι στις 13 Φεβρουαρίου, στις 6 με 7.30 θα είναι αυτό το εργαστήρι, από στις Νεφέλες, είναι κέντρο εργαστικής θεραπείας. Έρωτες θερίζουν, συνεχίζουμε με έρωτες, στις 12 Φεβρουαρίου την Δευτέρα, στην αίθουσα Καστελιώτισσα, είναι η νέα ποιητική συλλογή του Λευτέρη Ζαμπετάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος και φωτογράφος Αντιγόνη Σολομονίδου Ντρούσαντ, για το βιβλίο θα μιλήσει η συνάδελφος Ελένη Ξένου. Που είναι και στον ΘΟΚ πλέον. Εμείς θα έχουμε τον Λευτέρη την Παρασκευή, έτσι να μας μιλήσει για τους έρωτες που θερίζουν. Θα έχετε πολλά να πείτε, φαντάζομαι. Ναι. Και θα απαγγέλουν και ποίηματα οι καταξιωμένοι ηθοποιοί, ο Βαρνάβας Κυριαζής και η Χριστίνα Παυλίδου, στις 7 στην αίθουσα Καστελιώτισσα. Και το τέλος είναι αυτό που έχουμε ετοιμάσει και για αυτή την εβδομάδα. Είναι ολόκληρη βίβλο σε μία ώρα, είναι μια κωμωδία που θα είναι έτσι λίγο πιο θαυμαστική παράσταση, θα έχει πολλά θαύματα δηλαδή. Και θα είναι και μια θαυμαστική παράσταση ενδεχομένως. Τώρα θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Φεβρουαρίου. Θα έχει και κατακλυσμό. Θα έχει και κατακλυσμό από θεατές. Λοιπόν, να πούμε και πότε είναι ή το λες το ρεπορτάζ σου. Πρεμιέρα στις 10 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου, Σαββατοκύριακα στις 8 στο θέατρο Μασκαρίν. Από το θέατρο Άντιλο. Πάμε να δούμε πώς μπορεί να χωρέσει σε μια ώρα ολόκληρη η βίβλος. Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Θα μπορούσαμε να πούμε την ιστορία της βίβλου μέσα σε ένα πάρτι. Είναι μια θαυμαστική παράσταση. Ένα πάρτι για τη βίβλο. Για το μεγαλύτερο best-seller όλων των εποχών. Ολόκληρη η βίβλο σε μία ώρα από το θέατρο Αντίλογος. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο πάρτι με θέμα τη βίβλο. Θα προσπαθήσουμε μέσα σε μία ώρα να εξιστορήσουμε με έναν πιο χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της βίβλου. Καταπιανόμαστε
με τη βίβλο, με διάφορα γεγονότα της βίβλου, χωρίς να θίξουμε φυσικά εννοείται οποιαδήποτε θρησκεία ή πίστη ή οποιοδήποτε θεών. Ποιος όμως ο λόγος να φέρουμε ξανά στην επιφάνεια ένα κείμενο που γράφτηκε τόσους αιώνες πριν? Περισσότερο από ποτέ, εν έτη 2024, που είμαστε σε μια εποχή που γίνονται ακόμα πόλεμοι για τη θρησκεία, είναι σημαντικό να θυμηθούμε ξανά τι είναι αυτό που ονομάζουμε θρησκεία, τι είναι αυτό που ονομάζουμε πίστη και να θέσουμε πραγματικά ερωτήματα στους εαυτούς μας, στους ανθρώπους. Μήπως τελικά έχουμε πάρει τα πράγματα λίγο διαφορετικά, μήπως η πρόσληψη των ανθρώπων πάνω σε αυτό που ονομάζουμε πίστη, θρησκεία, πολλές φορές την εκμεταλλευόμαστε για άλλους λόγους. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα χρειάζεται ένα reset, να επιστρέψει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, να έρθει ξανά κοντά στην καρδιά της, στο συναίσθημα της, να αγαπήσει ξανά τον άνθρωπο. Ένα από τα μηνύματα που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι στέλνει είναι ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αγαπούν, νομίζω. Ας κρατήσουμε και το ρητό της Εκκλησίας, αγαπάτε αλλήλου. Δεν έχουμε σκοπό να θίξουμε καμία θρησκεία. Στόχος είναι να θέσουμε ερωτήματα στους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν έχουμε σκοπό να κατηγορήσουμε κανέναν. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει σε αυτό που έχει ανάγκη και σε αυτό που του δίνει δύναμη. Γιατί η πίστη είναι και δύναμη. Και πολλές φορές οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να πιστεύουμε σε κάτι και αυτό το σεβόμαστε απόλυτα. Άρα, τεπίλες, γεννηθεί το φως και λάβετε θέση. Έχουμε επιλέξει μια πέλο ομάδα, θα την πω, για να κάνουμε μια πέλο παράσταση. Είναι ο Κλήτος ο Κωμωδίκης, ο Βασίλης ο Παφίδης και ο Άρης Κυπριανού. Ψάξε μέσα σου να βρεις πώς εναναστηθείς. Μαζί τους είναι και ο Σάβας Χρυσοστόμου, η Σαΐς, το καλλιτεχνικό του, ο μουσικός μας, που έχει γράψει και στίχους των παραβάσεων, αλλά και την μουσική και βρίσκεται μαζί τους ως ο τέταρτος performer. Τα σκηνικά τα έχει κάνει η Ελένη Ιωάννου, ενδυματολογία η Μαρίνα Νικολαίδου, κίνηση η Ήβη Χατζηβασιλείου και τα φώτα η Καρολίνα Σπύρου. Είναι μια κομμωδία. Μια πάρα πολύ ωραία κομμωδία, η οποία στο εξωτερικό έχει κάνει θράψη. Μια θαυμαστική παράσταση και θεϊκή. Παραστάσεις κάθε Σαββατοκύριακο στις 8 μέχρι τις 31 Μαρτίου στο Θέατρο Μασκαρίνη. Κάνεις πόλη, ναι.